Καλό μεσημέρι από την κουζίνα μας και σήμερα θα δώσουμε τη δυνατότητα στους μικρούς μας φίλους και σε όλα τα παιδάκια που ενδεχομένως με τα λαχανικά και με οτιδήποτε υγιεινό να μην έχουν και τόσο καλή σχέση, να τα ξαναδούν και να αναθεωρήσουν πολλά πράγματα γύρω από την κουζίνα, γύρω από τη μαγειρική και γύρω από το υγιεινό. Συναντώ μια μαμά που πολύ ήθελα να γνωρίσω, είναι η Ελένη Κατσούλη, είναι η μαμά για τα μικρά χεράκια, Little Hands λοιπόν, και επιτρέψτε μου να της δώσω ένα μεγάλο φιλί γιατί είναι και κούκλα και γλυκύτατη και θα μας κάνει ωραία πράγματα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Ελένη μου, κάνεις έργα τέχνης σε μικρά ταπεράκια, σε μικρά μπολάκια, σε μικρά πιατάκια, όλα υγιεινά, όλα νόστιμα και όλα αξίζουν βραβείο και μόνο από την όψη τους. Ναι, δεν ξέρω αν αξίζουν βραβείο. Ξέρω ότι ο γιος μου τα τρώει. Ο γιος σου πόσο είναι? Και αυτό έχει σημασία. Είναι 17 μηνών. Μόλις να σας ζήσει, να το χαίρεσαι το πλασματάκι σας. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η δική σου αγάπη. Ναι, ήρθε όλο πάρα πολύ μόνο του, γιατί είχα τα πιάτα ήδη και λόγω του ότι είμαι κινηπιαγωγός και πάντα έψαχνα τρόπους να εκφράζω έτσι λίγο τη δημιουργικότητά μου, κατέληξα στο φαγητό του. Δεν είσαι όμως σεφ, είσαι μια μαμά κανονική. Όχι. Καθημερινή που νοιάζεται και θέλει και αγχώνεται για το αν θα φάει το παιδάκι της υγιεινά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχα πάρα πολύ μεγάλο άγχος από την αρχή, που πριν ξεκινήσουμε τις στέρες και το φαγητό. Γιατί και εγώ και ο μπαμπάς του, σαν μωρά, δεν τρώγαμε καθόλου. Οπότε το είχα πολύ άγχος και τελικά το παιδί μου με καθοδήγησε και άρχισε να τρώει μόνος του, δεν έφαγε ποτέ αλεσμένα, εξού και το όνομα και θα τα πούμε. Και έτσι γεννήθηκε όλο αυτό. Γεννήθηκε όλο αυτό, όμως όλο αυτό έχει να κάνει και με μία έννοια που δεν είναι και τόσο γνώριμη, πιστεύω, στο κοινό. Baby-led weaning. Τι ακριβώς σημαίνει? Είναι ουσιαστικά ο καθοδηγούμενος από το παιδί απογαλακτισμός. Όταν ξεκινάνε τις στέρες στους 6 μήνες, τα παιδιά συνήθως έχουμε μάθει ότι τρώνε αλεσμένα. Ναι. Όμως υπάρχει και μία άλλη μέθοδος, το baby-led weaning, όπου το παιδί μπορεί να τρώει μόνο του, σε μικρά κομμάτια, κατάλληλα για την ηλικία του και χωρίς να το ταΐζει, δηλαδή το παιδί να επιλέγει από το πιάτο του τι θέλει. Τι θέλει. Και έτσι γνωρίζει απευθείας την τροφή, την υφή, τη μυρωδιά, τα χρώματα και ξέρει από την αρχή τι είναι τι. Και το επιλέγει και το ξεχωρίζει. Ακριβώς. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Πρέπει να σου πω ότι δεν το είχα ξανακούσει. Και θέλω να ξεκινήσουμε σήμερα. Έχεις φέρει μικρά έργα τέχνης, τα οποία είναι και νόστιμα και μοσχοβολάνε και στην όψη τους κερδίζουν βραβείο, επιμένω εγώ. Θα δείξουμε λοιπόν σήμερα μια διαφορετική συνταγή και θα κάνουμε pancakes πατζαριού. Ακριβώς. Για πες μας λίγο. Καταρχήν, αυτές οι συνταγές είναι εύκολες? Μία μαμά που είναι στο σπίτι, η Ιωάννα, δεν έχει την πολυτέλεια να κάνει περίπλοκες συνταγές. Έτσι είναι, το γνωρίζω, οπότε, αλλά... Οπότε, αναγκαστικά είναι εύκολες και γρήγορες, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, ειδικά όταν το παιδί σου είναι στα πόδια σου. Έτσι. Και δεν έχεις και πολύ χρόνο. Οπότε, όλες οι συνταγές έχουν προκύψει στην καθημερινότητα και το pancakes πατζαριού προέκυψε γιατί ενώ όταν ξεκινήσαμε τις στέρες 6-7 μηνών που ξεκίνησε να τρώει πατζάρι, πέρασε η εποχή του το καλοκαίρι, δεν το έβλεπε και όταν επέστρεψε δεν το επέλεγε να το φάει. Οπότε έχοντας εγώ πατζάρια άρχισα να δοκιμάζω να κάνω pancakes και... Τα αγάπησε. Και μαζί μετά αυτό, από 5 προσπάθειες έφτασα σε αυτή τη συνταγή που την έχουν αγαπήσει και άλλοι πλέον εκτός από. Μαζί με το μικρούλι σας και εμείς. Πάμε να δούμε τα υλικά, να ξεκινήσουμε. Ωραία. Και να συζητάμε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και της προετοιμασίας. Πατζάρι προφανώς θα χρειαστούμε. Ωραία, ναι, πατζάρι. Θέλεις να τα πω εγώ ή εσύ? Ναι, ασφαλώς. Ωραία, βλέπουμε και την κάρτα όμως. Ένα μέτριο πατζάρι, ένα αυγουλάκι. Θα χρειαστούμε λάδι καρύδας. Λάδι καρύδας. Πιο ελαφρύ. Το οποίο, ναι, ειδικά στο ξεκίνημα των στέρεων είναι καλύτερο να μην τηγανίζεται και όλα στο ελαιόλαδο, αλλά αυτά καλύτερα θα τα πει κάποιος γιατροφολόγος ή παιδίατρος. Δεν και είσαι. Εγώ. Δεν είμαι τίποτα από αυτά, θέλω να το τονίσω. Οπότε, επίσης είναι λίγο και πιο ελαφρύ στη γεύση. Γιαούρτι. Ναι. Το γιαουρτάκι με πλήρη λιπαρά ή ό,τι αγαπά? Εννοείται με πλήρη λιπαρά και εγώ έχω χρησιμοποιήσει πρόβιο. Πρόβιο κατσικίσιο κατά προτίμηση. Πολύ ωραία. Μέλι επίσης θα χρειαστούμε και προχωράμε.
στο αλευράκι μας, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ναι, εγώ έχω φέρει σήμερα αποδίκοκο σιτάρι. Ωραία. Θα χρειαστούμε baking powder, προφανώς για να φουσκώσει. Ναι, λιγάκι. Γαλατάκι. Λίγες σταγόνες εκχύλισμα βανίλιας, προαιρετικά για να πάρει μια άλλη πιο διακριτική ακόμα μυρωδιά και ξεκινάμε. Το οποίο δεν έχω φέρει εγώ σήμερα. Είναι προαιρετικό. Αυτό... Δώσε μου εμένα. Ξεκινάμε. Ωραία, ναι. Ζεσταίνω εγώ. Το παντζάρι το περνάμε πρώτα από το μούλτι. Mm-hmm. Απλά το έχω κάνει ήδη. Δημιουργούμε δηλαδή έναν πουρέ από παντζάρι. Ωραία. Για να πω αυτό. Λοιπόν, θα ρίξω, συγγνώμη. Θα ρίξω λοιπόν μέσα στο μπολ πρώτα όλα τα υλικά τα υγρά. Ωραία. Λοιπόν, θα τα το παντζάρι είναι βρασμένο ή είναι? Το παντζάρι, ναι, σωστή παρατήρηση, είναι βρασμένο. Συγγνώμη, εδώ κάτι. Ωραία. Και το μελάκι μας. Και παίρνω εγώ τα μπολάκια. Το μέλι, να πω ότι μόνο καταρχάς δεν κάνουμε καθόλου συνταγές με ζάχαρη. Mm. Η ζάχαρη είναι απαγορευτική για παιδιά κάτω των 2 ετών. Και το μέλι είναι απαγορευτικό για παιδιά κάτω του 1 έτους. Οπότε έχω βάλει εδώ όλα τα υγρά υλικά και τα ανακατεύω. Όλα μαζί μέσα σε ένα μπολ. Ναι. Τα ανακατεύουμε να τα ενσωματώσουμε. Μη σε βλερώσω κιόλας. Βρελέρωσα. Γενικά... Κάνει ό,τι θέλεις εδώ. Το σπιτάκι μας λερώνεται και ξαναφτιάχνει, όπως όλα τα σπιτάκια. Έτσι και η δική μας κουζίνα. Αυτή τη συνταγή την έχουν αγαπήσει πολλά παιδιά πλέον και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και σήμερα και έχει μια συνάντηση. Το εντυπωσιακό χρώμα. Ναι, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το παντζάρι, οπότε καταλαβαίνεις ότι μέσα στα παιδάκια, τα μικρά και τα μεγάλα που την αγαπούν, είμαι κι εγώ. Σήμερα στις μινιατούρες έχετε συνάντηση? Ναι, σήμερα στις μινιατούρες, στις 6 και 4, θα κάνουμε τους Little Chefs εν δράση, όπου συνδυάζω το επάγγελμά μου, γιατί είμαι νηπιαγωγός και έχω και ψυχοθεατρικού παιχνιδιού. Μαζί με τη μαγειρική που έχει προκύψει τους τελευταίους μήνες. Και ουσιαστικά μαγειρεύετε με τα παιδάκια. Θα δείξετε συνταγές που μπορούν να εμπλακούν και τα παιδάκια μας σε αυτή. Θα κάνουμε συνταγές μόνο με τα παιδιά. Μόνο με τα παιδάκια. Όχι, τους γονείς δεν τους θέλουμε. Οκ. Okay. Αυτό σερφή, λοιπόν. Είναι κάτι που το έχω ξεκινήσει ήδη στο Σύλλογο Θεατρικού Παιχνιδιού. Ένα κουτάλι δεν έχω. Κουτάλα και θα λοιπόν, θέλουμε χαμηλή προσμέτρια θερμοκρασία. Σε λεπτό να το χαμηλώσω. Είναι κάτι που δεν είπα πριν. Χαμηλή προσμέτρια. Ναι. Κάτσε να βρούμε. Εντάξει, αλλιώς θα χρησιμοποιήσω. Α, έχω αυτό. Κάτσε. Έχω αυτό, έχω αυτό. Α, ωραία. Έχουμε πάντως κι άλλο, να ξέρεις. Λοιπόν, με μία κουτάλα συνήθως βάζουμε το μείγμα. Θα βάλεις κάτι λάδι, κάτι. Όχι, είναι το λάδι καρύδας, το οποίο θα έπρεπε να το έβαλα λιωμένο, αλλά στη θερμοκρασία που είμαστε τώρα είναι σε στέρεα μορφή. Οπότε είναι ένα κουταλάκι του γλυκού. Θα βάλω λίγο το μαχαίρι. Ναι. Λοιπόν, που λες, έχω ξεκινήσει στο Σύλλογο Θεατρικού Παιχνιδιού θεατρικό παιχνίδι μαγειρέματα ένα Σάββατο το μήνα και τώρα ξεκινάμε και στις μινιατούρες. Πολύ ωραία. Όπου θα κάνουμε πάλι μαγειρική με παιδιά με παιγνιώδη τρόπο και ο δικός μου στόχος όπου θέλω να να στοχεύσω και έτσι ο λόγος που το κάνω όλο αυτό είναι γιατί θέλω τα παιδιά να μάθουν ότι υπάρχει και μία άλλη πλευρά της μαγειρικής και μία άλλη πλευρά των τροφίμων. Δηλαδή, δεν υπάρχουν μόνο τα μπισκότα του εμπορίου, για παράδειγμα, που έχουν ζάχαρη, συντηρητικά κτλ. Αλλά υπάρχουν και τα υγιεινά τρόφιμα και υγιεινές παρασκευές, τις οποίες μπορούμε να τις φτιάξουμε παίζοντας και να έχουν επίσης ίδια γεύση. Και καλύτερη. Πρέπει να σου πω, έχουν τα υγιεινά. Απλά καμιά φορά αδικώντας τα θεωρούμε ότι είναι άνοστα, ότι είναι άγευστα, ότι είναι αυτά τα οποία μας κάνουν να στερούμαστε των πραγματικών απολαύσεων. Δεν είναι όμως έτσι. Και παρατηρώντας και όλα τα πιάτα που μας έχεις φέρει, και σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, βλέπω ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και για το. Ναι, συνέχισε να κάνουμε πόλικες. Βλέπω ότι παίζει ρόλο και για τα μικρά παιδιά το πώς φαίνεται ένα πιάτο, πώς στείνεται όμορφα. Άρα κερδίζει και το μάτι, παίζει ρόλο η αίσθηση αυτή, έτσι δεν είναι? Σίγουρα παίζει ρόλο. Εντάξει, ο μικρός μου τώρα τελευταία έχει αρχίσει και αναγνωρίζει τι συμβαίνει και υπάρχει μπροστά του, γιατί πιο μικρός δεν έδινε σημασία, αλλά καθόλου δεν με πείραζε. Όμως ένα παιδί που δεν τρώει
εύκολα. Σίγουρα, αν του παρουσιάσουμε το φαγητό του με έναν ωραίο τρόπο, με λιγότερη ποσότητα και όχι αυτή την ποσότητα που συνηθίζουμε να βάζουμε μαμάδες. Οι μαμάδες, οι ελληνίδες μαμάδες και οι μεγαλύτερες της άλλης γενιάς και της άλλης κοπής που θέλουν να βεβαιωθούν θα χορτάσει το παιδάκι τους, να χορτάσει και το μάτι τους, αλλά το παιδάκι μπουκώνει βλέποντάς το και σου λέει τώρα πού θα πάω, από πού θα ξεκινήσω ή το πιέζουμε. Ναι. Πιέζουμε το παιδί να φάει. Η γνώμη μου είναι πως όχι, γιατί αν το πιέσουμε θα έχει ακριβώς τον αντίθετο. Ναι. Θα γυρίσει αντίθετα, ναι. Οπότε δεν το πιέζουμε, ακριβώς και γι' αυτό το λόγο και ο μικρός μου, ενώ ξεκίνησε, στην αρχή δοκίμασα να τον ταΐσω, δεν θέλησε και τρώει, γιατί τρώει μόνος του. Αν πας να το δώσεις εσύ με το κουτάλι, να τον ταΐσεις, δεν θα το κάνει. Θα γυρίσει το προσωπάκι του από την άλλη. Όλα τα παιδάκια το κάνουν και όταν αυτό. Δεν θέλ, και εμείς δεν έχουμε πάντα όρεξη να φάμε ένα φαγητό. Δεν μας μυρίζει πάντα ή δεν θέλουμε να χορταίνουμε. Οπότε πρέπει λίγο τον εαυτό μας να τον βάζουμε στη θέση του παιδιού. Γιατί ξεχνάμε λίγο ότι και εμείς αντίστοιχα, άμα μας το κάνουν αυτό, δεν μας αρέσει. Βέβαια. Αν μη τι άλλο, κι ας είναι καλός ο σκοπός και η πρόθεση που έχουμε για να ταΐσουμε το παιδάκι μας. Ναι, μην το πιέζετε. Και σίγουρα δώστε του τη δυνατότητα να επιλέξει, να αγγίξει, να ανακαλύψει, να πιάσει με τα χεράκια του, τα μικρά του χεράκια και να ανακαλύψουν και τις υφές και σίγουρα και τις μυρωδιές και τις γεύσεις. Υπάρχουν παιδιά που αν εμπλακούν στη διαδικασία της προετοιμασίας του φαγητού, θα φάνε. Ενώ αν η μαμά τους έχει γυρισμένη την πλάτη και κάθεται και μαγειρεύει μόνη της και απλά τους παρουσιάσει ένα πιάτο, όχι απαραίτητα, μπορεί και όμορφο, δεν ξέρω, αλλά έχει χάσει όλο αυτό το κομμάτι. Αν πάρεις το παιδί από το σούπερ μάρκετ και ψωνίσετε μαζί τις πρώτες ύλες και μπείτε στην κουζίνα μαζί και το φτιάξετε μαζί και το ρωτήσεις, σήμερα πώς θέλεις να σου κόψω τα λαχανικά σου ή το τυρί σου ή δεν ξέρω και εγώ τι, και σου πει, θέλω να το κάνω κουνελάκι, ωραία. Αν επιλέξει εκείνο τι θέλει, τότε... Σίγουρα το έχουμε βάλει στη διαδικασία αυτή, συμμετοχικά να είναι κοντά μας στην κουζίνα και σίγουρα δεν θα πει όχι στο να το δοκιμάσει, σίγουρα και να γευτεί. Η ποσότητα που θα θέλει το κάθε παιδάκι να φάει, για παράδειγμα, εμείς έχουμε κάνει τόσο κόπο και καμιά φορά οι μανούλες θεωρούν ότι μα εγώ μαγειρεύω όλη μέρα, εγώ κουράζομαι και εγώ προετοιμάζω τα πάντα για εσάς. Τι αχαριστία είναι αυτή. Δεν είναι όμως αχαριστία και ούτε το κάνουν με πρόθεση ή δεν αγαπούν τη μανούλα τους. Ακριβώς. Σήμερα το πρωί ο μικρός μου έφτιαξε ένα όμορφο πρωινό. Και δεν έφαγε τίποτα. Που δεν το συνηθίζει, είναι καλόφαγο παιδί, δεν έχω παράπονο. Πώς το λένε? Είναι ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος. Όμως σήμερα δεν επέλεξε, δεν ήθελε να φάει το πρωί, έφαγε λίγο αργότερα. Από τα ίδια, αν επιμείνεις να καθίσεις στο καρεκλάκι και όχι τώρα πρέπει να φας, νομίζω ότι το έχεις χάσει λίγο. Δική μου άποψη και σίγουρα θα τα βρω και μπροστά μου όσο μεγαλώνει το παιδί μου, έτσι. Δεν νομίζω ότι... Είσαι τόσο ενημερωμένη και τόσο ευαισθητοποιημένη μανούλα και νομίζω ότι και οι περισσότερες μανούλες είναι. Απλά θέλουν μια καθοδήγηση, μια παρότρινση και να αισθανθούν ότι υπάρχουν και άλλες μαμάδες που αντιμετωπίζουν μια ανάλογη κατάσταση. Αυτή είναι η ενθάρρυνση. Εδώ με τα pancakes τα βλέπω ότι παίρνουν σχήμα, ότι ψήνονται σιγά σιγά να τα αλλάξουν. Περιμένουμε να βγάλουν τρυπούλες. Δεν ξέρω, ίσως χαμήλωσε. Για να τα γυρίσω. Να αυξήσω λίγο ακόμα. Αν δεν είναι έτοιμα, έχω και τα έτοιμα για να στήσουμε ένα γουρουνάκι πάρα πολύ γρήγορα. 5 δευτερόλεπτα θα μας πάρει. Γουρουνάκι. Αυτά τα πιατάκια όλα τα βρίσκουμε εύκολα στο εμπόριο, αυτά τα στήσιματα, τα πολλάκια. Τα συγκεκριμένα τα πιατάκια δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, τα έχω πάρει από το εξωτερικό. Ωστόσο, μέσα στο site μου υπάρχει παραπομπή ακριβώς, για να τα πάρει κάποιος αν θέλει, γιατί με ρωτάνε πάρα πολύ συχνά. Και αυτό που είπες πριν, ότι για τη μία μανούλα με την άλλη ότι είναι ενθαρρυντική, και αυτό ισχύει πάρα πολύ. Και από όταν έχει ξεκίνησε όλο αυτό και με το Instagram, το βλέπω πάρα πολύ έντονα, ότι οι μαμάδες έχουν κιόλας πάρα πολύ ανάγκη να μάθουμε πώς αντέδρασε ο άλλος όταν πέταξε το φαγητό κάτι κάτω το παιδί, για παράδειγμα. Γιατί μου έχει συμβεί και συμβαίνει και σε κάποιον άλλο ή μόνο το παιδί μου. Ακριβώς, το που κάνει να ξέρουμε αυτό. Αν όντως είναι κάτι και πώς το διαχειρίζεται. Πάντοτε θέλουμε, σαν φίλες βασικά μεταξύ μας και σαν άλλες μανούλες, να μάθουμε αντίστοιχο βίωμα που μπορεί να έχει περάσει μια μαμά, πώς το διαχειρίστηκε. Ακριβώς. Και γενικά συμβουλές. Αυτά που λένε οι μανούλες μεταξύ τους είναι λόγια τα οποία όχι μόνο ενθάρρυνση δίνουν, όχι μόνο δύναμη, αλλά σε κάνουν να αισθάνεσαι ότι έχεις πολλές εκεί έξω φίλες, τις οποίες ενδεχομένως και μέχρι πρώτη να μην γνώριζες. Και αυτό είναι και η μαγεία φυσικά της διαδικτυακής επικοινωνίας. Βλέπετε και την
ιστοσελίδα. Σήμερα αναρτήθηκε. Χθες το βράδυ. Ξεκίνησε φρέσκο λοιπόν. Χθες το βράδυ, ναι, τα καταφέραμε. Little Hands και τα τρία αυτά αρχικά είναι από το όνομα της τεχνικής για την οποία μιλήσαμε, του απογαλακτισμού, ας πούμε. Ακριβώς. BLW είναι τα αρχικά από το Baby Led Winning, που είναι η μέθοδος που μιλήσαμε. Το παιδί ξεκινάει με κομμάτια και τρέφεται από την αρχή σχεδόν κανονικά. Τέλεια. Και νομίζω ότι αυτά τα παιδιά είναι και λίγο πιο τυχερά. Γιατί? Γιατί το ίδιο είναι να τρώνε δίπλα σου πίτσα και εσύ να έχεις μπροστά σου φακές. Σας λέω για παράδειγμα. Και εγώ το λέω αυτό, το ξανασκέφτομαι και έχεις απόλυτο δίκιο. Οπότε προσπαθούμε να... Ο γονιός τρώει μαζί με το παιδί, έχουν την ίδια ώρα και το ίδιο φαγητό μπροστά, όσο γίνεται, γιατί εντάξει το ξεκίνημα κάνεις τρεις εισαγωγές. Και... οδηγεί μόνο βάνω, του. Βέβαια, όλη η οικογένεια. Και δεν ζηλεύει ο ένας του άλλου. Και είναι και τέλεια. Και στην όψη, βλέπετε σχετικές φωτογραφίες από πιατάκια και δημιουργίες της Ελένης. Δεν ξέρω το τηγάνια σας. Δεν πειράζει. Το ότομάτι σας, μάλλον. Μας βολάει όμως, και αυτό είναι σημαντικό. Το γυρνάμε. Άρπαξε αφήνουμε... αρκετά. Εντάξει, κανονικά θα αφήσουμε λίγο. Δεν πειράζει, έχουμε και τις έτοιμες. Και έχουμε και τις έτοιμες. Θα τις κάνουμε και αυτές. Μην μας τις πάρεις, άφησε μας να τις δοκιμάσουμε. Όχι, θα σας κάνω και τις υπόλοιπες. Ορίστε, ορίστε, αυτή είναι η μαμά. Επίσης, σας έφερα τους μπροκολοκυφτέδες που είναι λίγο για αυτούς. Μπρόκολο. Ένα λαχανικό που διχάζει. Διχάζει, αλλά είναι τόσο υγιεινό και ακριβώς. Με τόσα πολλαπλά ωφέλη και νομίζω ότι είναι και λίγο αδικημένο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε στη διατροφή μας και επειδή έχει μια ιδιαίτερη μυρωδιά και πολλοί κόσμος δεν το θέλει. Αυτή η συνταγή και αυτός ο μπροκολικτές θα κάνει... Τη διαφορά. Ναι. Να δοκιμάσω έναν. Φυσικά. Τον βλέπω έτσι τόση ώρα το λυμπίζω. Με τι το έχεις συνοδεύσει? Εδώ είναι αβοκάντο. Για εσάς που έβαλα λίγο αβοκάντο. Αλλά γενικά το συνοδεύω με dip γιαουρτιού που μπορείς, θα σου πρότεινα να το βουτήξεις δηλαδή εκεί πέρα. Θα το βουτήξω. Και... να μου πεις, εντάξει, τώρα τους τρώω και πιο κρύους. Λοιπόν... Τι νόστιμο πράγμα είναι αυτό? Νομίζω ότι είναι μια συνταγή, βασικά από τις συνταγές μου, οι μπροκολοκεφτέδες, τα pancakes πατζαριού και τα ρεβίθια με σπανάκι, αν δεν κάνω λάθος, από ό,τι μου λένε, είναι οι πιο επιτυχημένες μου αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι και τα πιο δύσκολα, νομίζω, υλικά για να τα δουλέψεις και να τα δοκιμάσει το παιδάκι. Πολλές φορές την ήλικη. Τι νόστιμο είναι. Ελένη, μου επιτρέψεις, έτσι. Φυσικά. Κάνε εσύ τα pancakes να κάνουμε και τα γουρουνάκια και εγώ θα κάνω τη γουρουνιά μου. Υγιεινή όμως. Δεν είναι γουρουνιά, γιατί δεν έχει. Οι συγκεκριμένοι δεν έχουν ούτε γλουτένη, να πω. Γενικά θα βρείτε συνταγές. Καμία δεν έχει ζάχαρη. Καμία. Μου συνταγή δεν θα βρείτε με ζάχαρη. Υπάρχουν συνταγές χωρίς γαλακτοκομικά, χωρίς αυγό ή χωρίς. Χωρίς γλουτένη, γιατί υπάρχουν παιδιά με αλλεργίες, υπάρχουν παιδιά που... και μεγάλοι δηλαδή. Και οικογένειες vegan και πολλά. Ακριβώς, με επιλογές. Έτσι διατηρείσαι? Πότε πρόλαβε, γέννησε, έγινε πουθενά, τίποτα παιδιά. Είναι κορμάρα. Αλήθεια, λοιπόν, μπράβο σου. Να φτιάξω και το γουρουνάκι. Πάμε να κάνουμε το γουρουνάκι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι και... Ναι, Τάσο, αλήθεια στο λέω τώρα. Είναι και νόστιμο. Εδώ έχουν πάθει πλάκα πίσω τα παιδιά από τις κάμερες. Λοιπόν, συγγνώμη, έχω τα χέρια μου. Χίλια συγγνώμη. Με τα χέρια σου. Χτυμένα πάντα. Το ξέρουμε. Λοιπόν, βάζουμε για βάση μία. Είναι πανεύκολο. Βάζουμε για βάση μία τηγανίτα. Mm-hmm. Παίρνουμε μία άλλη όπου κόβουμε. Μπορώ να έχω λίγο χαρτάκι. Αμέ, όσο θέλεις. Βλέπεις η παραγωγή, δεν το λυπάτε το χαρτί. Λοιπόν, θα κόψουμε ένα κομμάτι εδώ. Βασικά από εδώ, γιατί δεν μου αρέσει και η μοιριά. Και στη μέση. Πάρα πολύ εύκολο. Ναι. Αυτά λοιπόν θα γίνουν τα αυτάκια μας. Εντάξει, είναι λίγο μεγάλο αυτό τώρα για αυτό το πιάτο. Έχει μεγάλα αυτάκια και άλλα παιδάκια έχουν μεγάλα αυτάκια. Τα αγαπάμε λοιπόν, τα μεγάλα αυτάκια. Έχω κάνει μία πιο μικρή εδώ πέρα. Όπου βάζουμε δύο τρυπούλες με ένα καλαμάκι. Ναι. Και βάζουμε και δύο ματάκια. Μα τι όμορφο που γίνεται. Είναι πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ γρήγορο. Σας είπα ούτε 5 δευτερόλεπτα δεν είναι. Απίστευτο. Το λέρωσα. γιατί αυτά τα μούρα τώρα έχουν αποψυχθεί. Παιδιά, είναι γουρουνάκι. Λοιπόν. Υγιεινό, είναι τέλειο. Ναι, αυτό μου λένε στο ακουστικό μου και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αυτά τα μπιγλιμπιδάκια μπορούμε να τα βάλουμε και να τα στολίσουμε γύρω-γύρω να δοκιμάζει το παιδάκι γενικά, μας. Γενικά, είναι μούρα και μύρτιλα τα συγκεκριμένα, τα οποία... Συγγνώμη. Θα δοκιμάσω εγώ, Ελένη μου. Ναι, φυσικά.
τα οποία είναι, τα έχω καταψύξει, τα είχα πάρει φρέσκα το καλοκαίρι και τα έχω καταψύξει. Γι' αυτό έχουν βγάλει και τόση υγρασία τώρα, γιατί έχουν μείνει κάποια ώρα εκτός. Τα έχεις όμως και ωραίος αυτός ο τρόπος την εποχή που είναι να τα καταψύχουμε για να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε υγιεινές τροφές. Κυρίως όμως μας είπες ότι παίζουμε παιχνίδι και ασχολούμαστε με, με τις εποχές κάθε φορά, τα λαχανικά, τα φρούτα. Γενικά το προτιμάμε. Για παράδειγμα τώρα το μπρόκολο είναι η εποχή του, το παντζάρι είναι η εποχή του, το σπανάκι που υπάρχει εδώ πέρα είναι η εποχή του. Και το μάφιν είναι με παντζάρι, και καρότο. Τι γανίτα είναι αυτή, τι πάνκεκ είναι αυτό, Παναγία, πανικό σκορπάς να ξέρεις. Παιδιά, είναι πεντανόστιμο. Ευχαριστώ. Γενικά τρώγεται και σκέτο, δηλαδή ο μικρός μου το πρωί αφού δεν έφαγε το πρωινό του, πήρε μετά με το χέρι δύο και τις έτρωγε έτσι. Ναι, γιατί τρώγονται ευχάριστα και δεν είναι βαρύ. Αλλιώς συνδυάζονται με ταχύνη, ναι, δεν είναι βαρύ. Είναι ελαφρύ, εντάξει τώρα. Έχω κάνει και καλύτερες άλλες μέρες, νομίζω ότι δεν ήταν. Θα μας τρελάνει. Αλλά οι μπροκολοκεφτέδες είναι... Πάταγος. Ναι. Δεν ξέρω τι άλλο θέλεις να πούμε ή θέλεις να με ρωτήσεις για τα συγκεκριμένα γενικά. Θέλω να μου ξαναπείς ότι θα ξανάρθεις. Να σου το πω. Αυτό θέλω. Τώρα με δεσμεύεις. Σε δέσμευσα τηλεοπτικά. Καταγράφει και αυτό, θα ανέβει και στο YouTube. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη διαδικασία αυτή στην οποία μας έβαλες να ξανασκεφτούμε πόσο εύκολο είναι και σίγουρα υγιεινό και πολύτιμο για τα παιδάκια μας και για εμάς βέβαια, για την ισορροπημένη υγιεινή διατροφή και πώς μπορούμε να την εντάξουμε και με γουστόζικο τρόπο στην κουζίνα μας και στη ζωή μας. Θέλω να σου πω ένα μεγάλο μπράβο. Δεν είχα ξανασκεφτεί ότι μπορούν να υπάρξουν τέτοιες συνταγές και αυτό δίνει μεγάλη ανάσα και σε εκείνες τις μανούλες και σε όλες τις οικογένειες και τους μπαμπάδες ασφαλώς που ασχολούνται με την κουζίνα για τα παιδάκια τους. Πολλά μηνύματα, πολλές συμβουλές. Καλωρίζει και εκεί η καινούργια σου ιστοσελίδα. Ευχαριστώ. Και εδώ, μια και είπες μπαμπά, να ευχαριστήσω το δικό μας τον μπαμπά. Να τον ευχαριστήσω. Έχει δουλέψει πάρα πολύ για να ανέβει αυτή η σελίδα και με έχει στηρίξει όλο αυτό. Η ισχύ εν τίνος, οικογενειακή υπόθεση, όπως καταλαβαίνετε. Έχει γίνει λίγο. Μπράβο, μπράβο. Να είστε πάντα καλά και να χαίρεστε το παιδάκι σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπενθυμίζουμε το ραντεβού σήμερα στις 6:30 στις μινιατούρες. 6 και 4. Ναι. Γενικά θα μας βρίσκουν μάλλον μία φορά τώρα, είναι πρώτη φορά δεν ξέρω το μήνα στις μινιατούρες και άλλο ένα Σάββατο το μήνα στο Σύλλογο Θεατρικού Παιχνιδιού για μαγειρική με παιδιά, πάντα με υγιεινό υπόβαθρο και με υλικά κατάλληλα για κατανάλωση από τα παιδιά. Τι να πω, τα είπε όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, στο επανειδήν. Ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστώ και για την πρόσκληση πάρα πολύ. Εγώ, ήταν μεγάλη μου χαρά. Και σίγουρα μας άφησε μια πολύ ωραία γεύση και κυριολεκτικά και μεταφορικά αυτή η συνάντηση και η γνωριμία. Λοιπόν, εμείς θα περάσουμε σε μια μικρή σύντομη διακοπή για να δοκιμάσουμε τα pancake και να τα ευχαριστούμε με την ησυχία μας, χωρίς άγχος τηλεοπτικό. Και φυσικά τους μπροκολοκεφτέδες. Πάταγο, παιδί μου, πάταγο. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με Νίκο Τσαγκαράκη και σινεμά. Γεια σας.